Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βιντεάκι reaction. Σήμερα λοιπόν παιδιά θα αντιδράσω στις πιο fail στιγμές στην κουζίνα. Φυσικά για να βλέπετε και άλλα τέτοια παρόμοια βιντεάκια, πατήστε μια εγγραφή με το κουδουνάκι, καθώς όταν φτάσουμε 1000 συνδρομητές θα αντιδράσω σε κάτι πάρα πολύ special. Επίσης κάντε και ένα follow στο Instagram και στο TikTok για να βλέπετε διάφορα spoilers που ανεβάζω πρώτα εκεί και για να επικοινωνούμε πιο συχνά από ό,τι εδώ στο YouTube. Οπότε, αφού το κάνουμε όλα αυτά, πάμε να δούμε τις πιο fail στιγμές στην κουζίνα. Θα ξεκινήσω με το πρώτο βίντεο όπου βλέπουμε μια γυναίκα που θέλει να ξεφορμάρει κάτι και έχει βάλει ένα πιάτο πάνω στο τηγάνι και θέλει να το γυρίσει τούπα, αλλά λέει ξέχασε να βάλει λάδι και της κόλλησε όλο το φαγητό στο τηγάνι. Πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά, καλά πάει, καλά πήγε αυτό, καλά πήγε. Next, πάμε στο επόμενο βίντεο. Βλέπουμε παιδιά μακαρόνια να γίνονται. Νουδούλους, τι είναι αυτά. Θέλουν να τα σουρώσουν λογικά. Όχι, το κρατάνε και το νερό. Α, ωραία, τέλεια, πάρα πολύ καλά. Πήγανε όλα στο λεπτήρα, τέλεια. Δεν έμεινα μακαρόνι για μακαρόνι. Τέλεια, πόσο λάθος μπορεί να πάει η μαγειρική. Εννοείται ότι παίρνουμε παιδιά ένα σουρωτήρι και τα σουρούνουμε τα μακαρόνια, εντάξει. Και ένα πρωτάκι τώρα θα το ξέρει. Τι φάση δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο TikTok. Βλέπουμε παιδιά. Α, πάει το γλυκό. Είχαμε γλυκό. Γιατί το γύρισε τούμπα το πυρέξ. Και τι ήταν αυτό. Αν το σαραβωσί του γιο της σοκολάτα με κρέμα. Μίξη. Σας δεν λέει, τι ήταν αυτό. Χάλια παιδιά, χάλια. Next, πάμε σε επόμενο παιδιά. Βλέπουμε δύο μάγειρες οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν παιδιά φύλλο, μάλλον και πίτσα. Έχουν βάλει όλα τα υλικά. Θέλουν να ανοίξουν φύλλο και μπουμ, του πέσε όλο το αλεύρι μέσα στη μούρη. Γιατί το είχε βάλει πάρα πολύ έριζα εκεί πέρα που ήθελε να ανοίξει το φύλλο και του ήρθε όλο πάνω. Όταν δεν έχεις πάρα πολύ χώρο, αλλά θέλεις να τα βάλεις όλα πάνω στον πάγκο. Καλή ώρα σαν εμένα εδώ. Πόσο να χωρέσει πια αυτό το γραφείο. Έχουμε τηλεόραση, πληκτρολόγιο, γλάστρα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ πραγματικά. Next, πάμε σε επόμενο βίντεο. Βλέπουμε έναν κύριο ο οποίος κάτι θέλει να κάνει, να γυρίσει την κρεπούλα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Και σπάει το τηγάνι και πέφτουν όλα κάτω. Όταν παίρνεις τηγάνι από το κινέζικο ή από το πανηγύρι. Ό,τι χειρότερο πραγματικά. Παιδιά, μην παίρνετε φθηνά πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο TikTok. Βλέπουμε παιδιά. Τι είναι αυτό. Σούπα. Η οποία βγάζει καπνούς. Έχει αρπάξει κάτω στρώση. Και έχει κάνει τρυπούλες απάνω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σαν slime είναι. Χάλια. Next, πάμε σε επόμενο TikTok. Βλέπουμε παιδιά έναν φούρνο και μια πίτσα η οποία κάνει δεν έχει μπει σε ταψάκι και την έχουν βάλει και ανάποδα. Έχει στάξει όλη η γέμιση προς τα κάτω. 10 χρόνια θα καθαρίζουν, σας το λέω εγώ. Πιο στημένο όμως πεθαίνεις. Έτσι για τα views. Τι είναι τα views, ρε παιδιά. Τι είναι τα views. Όλα για τα views που λέμε. Βλέπετε εμένα. Δεν καθίσω για τα views. Μια χαρά είμαστε που έχουμε λίγα views. Κομπλέ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θα κάτσω να κάνω μαλακίες. Next, πάμε σε επόμενο TikTok. Βλέπω παιδιά ένα ψάρι και βάζουν από πάνω ένα σαν ταψάκι και φλουπ! Έπεσε όλο το ψάρι κάτω. Μισό λεπτό να φωλάξω την τόκη και μην έρθει να φάει. Πάρα πολύ καλό, τέλειο. Επιστεύω ότι αυτό θα έχει συμβεί σε όλους μας. Εμένα προσωπικά όχι, γιατί δεν μαγειρεύω. Αλλά σίγουρα θα έχει συμβεί σε αρκετούς αυτό το πράγμα. Next, πάμε σε επόμενο TikTok. Βλέπω παιδιά. Μπούτι κοτόπουλο και το τηγανίζουνε και αφρίζει. Όταν έχει κάψει πάρα πολύ το λάδι, αυτά παθαίνεις. Πώς έχει βγει έτσι, απέσιο. Όχι, 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 ξέρω τι είναι, ξέρω γιατί μου έχει συμβεί. Μου έχει συμβεί, το ξέρω. Πήρε και ποτιά στο τέλος, εντάξει. Λοιπόν, έχει βάλει στο ζεστό το λάδι, επιπλέον λάδι απάνω. Παιδιά, όχι. Ή από την αρχή πετάξτε το λάδι και βάλτε καθαρό μέσα στη φριτέζα ή αλλιώς τηγανίστε με τα ίδια. Αυτό θα συμβεί σίγουρα. Το
ξέρω, το έχω πάθει με πετριγανιτές πατάτες. Όντως, μην το κάνετε. Next. Βλέπουμε ένα κέικ με φράουλες, μύρτιλα, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά πώς έχουν κολλήσει έτσι με λόγο. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο. Και, τατά, αυτό τελικά το αποτέλεσμα της βγήκε. Απέσιο. Ναι. Μην βλέπετε απλά το αποτέλεσμα και προσπαθείτε μετά να το φτιάξετε. Δεν ξέρετε καν τι έχει γίνει από πίσω από τις κάμερες. Οπότε, ναι. Πάμε επόμενο. Caramel cake, λέει η Λεζάντα. Το ξεφορμάρει και φλουπ έπεσε όλο κάτω. Πάνε και οι φρυγανιές στην αυτά που κεφάλαιο πάνω. Παιδιά, πάρα πολύ στενάχωρο. Και αστείο ταυτόχρονα. Γιατί πήγε να το βάλει σε ένα μικρό πιατελάκι. Πώς λέγονται αυτά τα. Και δεν είχε παγώσει καθόλου. Το είδαμε αυτό. Λοιπόν, baking hack fail. Θέλει να διαχωρίσει το ασπράδι με τον κρόκο. Έχει πάρει μια φριτέζα. Ναι. Που είναι σαν κλεισάρα. Όχι, όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος. Τι γίνεται έτσι αυτό. Νιώθω ότι θα κάνει ένα φλουπ από την τρύπα και θα πέσει μέσα όλος ο κρόκος μαζί με τα σπράδια. Ο καλύτερος τρόπος για να διαχωρίσεις το αυγό από το κρόκο είναι να το σπάσεις το αυγό στα δύο και να το κάνεις λίγο έτσι, λίγο έτσι, λίγο έτσι και να το διαχωρίσεις πολύ πιο εύκολα από ό,τι με αυτόν τον τρόπο που είδαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ήθελε λέει να φτιάξει μια πίτσα, αλλά τελικά έγινε frisbee. Πάρα πολύ καλό, τέλειο. Είναι πραγματικά παιδιά. Όταν μαγειρεύουμε, μαγειρεύουμε. Δεν καθόμαστε να παίξουμε ό,τι ξέρω και εγώ τι είναι να χαζεύουμε στο TikTok. Αυτά είναι καλό να μην γίνονται. Α, αυτά είχα, δεν είχα άλλα. Αυτά μου βρήκανε εδώ πέρα τα παιδιά από την παραγωγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε μέχρι τέλος. Πιστεύω να σας άρεσε. Περιμένω κάτω τα σχόλια σας να μου πείτε σε τι άλλο θέλετε να αντιδράσουμε. Επίσης, περιμένω να φτάσουμε 1000 εγγραφές και να αντιδράσουμε σε κάτι special. Τώρα μου ήρθε η ιδέα. Αλλά πάμε να φτάσουμε εδώ πέρα 1000 εγγραφές. Πλησιάζουμε, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media μου, στο Instagram και στο TikTok. Εδώ πέρα θα σας έχω μια playlist να πάτε να δείτε τα προηγούμενα βίντεο reaction και εδώ πέρα θα σας έχω το κουμπάκι για να κάνετε εγγραφή. Φιλάκια πολλά και θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!